Καλησπέρα, ονομάζομαι Φωτεινού Σταματία, είμαι φυσικοθεραπεύτρια, μέλος του Πανελληνίου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών, με εξειδίκευση στην ευρωεξελικτική αγωγή και αποτελώ μέλος του επιστημονικού προσωπικού του Κέντρου Διημέρευσης και Ημερήσιας Φροντίδας Ατόμων με Αναπηρία, η Γέφυρα. Το θέμα που θα μας απασχολήσει σήμερα είναι η πρόληψη των τραυματισμών σε αθλητές με αναπηρία. Αρχικά, θα πρέπει να αναφέρουμε ότι ο όρος αναπηρία αναφέρεται σε ένα πολύ σημαντικό ποσοστό του ελληνικού πληθυσμού. Βέβαια, αν πρέπει να συγκρίνουμε τη χώρα μας με τις χώρες του εξωτερικού, θα δούμε ότι η Ελλάδα δυστυχώς υστερεί να προσφέρει στα άτομα με αναπηρία αυτά που για τον υπόλοιπο πληθυσμό θεωρούνται αυτονόητα. Και σίγουρα, χαρακτηριστικό παράδειγμα το οποίο το έχουμε δει όλοι να συμβαίνει, είναι η κατάληψη μιας θέσης στάθμευσης που προορίζεται για ένα άτομο με αναπηρία από κάποιο άλλο όχημα. Πιο συγκεκριμένα, ο όρος αναπηρία αναφέρεται σε καταστάσεις που δημιουργούνται κατά τη γέννηση του ατόμου, καθώς επίσης και μετά από κάποιο ατύχημα ή και το πιο σύνηθες μπορεί να αποτελέσουν αίτιο κάποιας νευρολογικής ή εκφυλιστικής πάθησης. Τα άτομα με αναπηρία τα οποία αποφασίζουν να ασχοληθούν με τον πρωταθλητισμό, με την άθληση γενικότερα, έχουν ως στόχο κάποια διάκριση στο άθλημα που έχουν επιλέξει. Επιπλέον, μπορεί απλά να αποτελεί κομμάτι της φυσικοθεραπευτικής και ιατρικής αποκατάστασής τους, καθώς επίσης και απλά ενασχόληση με ένα χόμπι στον ελεύθερο χρόνο τους. Πριν όμως ασχοληθεί το άτομο αυτό με οποιοδήποτε άθλημα, θα πρέπει να έχει στο μυαλό του ορισμένα πράγματα. Το βασικότερο όλων είναι η σωστή ενημέρωση και η συμβουλευτική προσέγγιση τόσο από τον θεράποντα ιατρό του, όσο και από τον φυσικοθεραπευτή του. Επιπλέον, θα πρέπει να είναι σε θέση να αποδεχθεί τις απαιτήσεις του αθλήματος, τις φυσικές φορτίσεις, καθώς επίσης και το πιθανό ενδεχόμενο ενός τραυματισμού. Οι τραυματισμοί χωρίζονται σε δύο κατηγορίες. Είναι οι οξείς τραυματισμοί, όπου συναντάμε περισσότερο στο μυρό και στο γόνατο σε ένα ποσοστό 30%, στην άρθρωση του ώμου σε ποσοστό 20% και στην αυγενική μοίρα της σπονδυλικής στήλης σε ένα ποσοστό 10%. Οι τραυματισμοί χωρίζονται σε δύο κατηγορίες. Είναι οι οξείς τραυματισμοί και οι χρόνιοι. Οι οξείς τραυματισμοί περιλαμβάνουν σε ποσοστό 30% το μυρό και το γόνατο, σε ποσοστό 20% την άρθρωση του ώμου και σε ποσοστό 10% την αυγενική μοίρα της σπονδυλικής στήλης. Οι χρόνιοι πάλι τραυματισμοί αφορούν σε ποσοστό 30% την άρθρωση του ώμου, σε ποσοστό 23,3% το μυρό και το γόνατο και τέλος σε ποσοστό 10% την άρθρωση του αγκώνα. Οι τραυματισμοί ταξινομούνται με βάση το μηχανισμό πρόκλησής τους, την αιτιολογία, τον τύπο του τραυματισμένου ιστού, τη διάρκεια εμφάνισης των συμπτωμάτων, καθώς επίσης και τη γενικότερη κατάσταση του ατόμου μετά από τον τραυματισμό αυτών. Τι σημαίνει όμως για ένα άτομο με αναπηρία και συγκεκριμένα για έναν αθλητή με αναπηρία ένας τραυματισμός? Σίγουρα σημαίνει παροδική απώλεια των αθλητικών του δεξιοτήτων και ικανοτήτων. Σημαίνει την αποχή από κάποιους σημαντικούς ίσως αγώνες που έχουν να κάνουν με τον πρωταθλητισμό και την οποιαδήποτε διάκριση θέλει εκείνος να διεκδικήσει, καθώς επίσης και με την ψυχοσύνθεση του ατόμου, γιατί ένας τραυματισμός σίγουρα επηρεάζει τόσο την αυτοπεποίθηση, αλλά και την ικανότητα του ατόμου να επανέλθει στην άθληση. Πώς προλαμβάνεται όμως ένας τραυματισμός? Η πρόληψη χωρίζεται σε δύο κατηγορίες, την πρωτογενή και τη δευτερογενή. Υπάρχουν αρκετά μοντέλα πρόληψης ενός τραυματισμού. Εμείς ενδεικτικά θα αναφέρουμε μόνο ένα, το οποίο αρχικά περιλαμβάνει την εκτίμηση του προβλήματος, τον εντοπισμό της αιτιολογίας και του μηχανισμού πρόκλησης του τραυματισμού, τον εντοπισμό και την εφαρμογή των μέτρων πρόληψης, καθώς επίσης και την αξιολόγηση των όσων αναφέραμε στην ψυχοσύνθεση αλλά και στην επαναπροσαρμογή του αθλητή στην καθημερινότητά του. Η αξιολόγηση αυτή μπορεί να επηρεάσει συγκεκριμένους τομείς της ζωής του ατόμου. Αυτοί οι τομείς είναι ο μυϊκός τόνος, η ψυχολογία του, η αυτοπεποίθηση, καθώς επίσης και η επιστροφή τόσο στην άθληση, αλλά όσο και στην καθημερινότητά του. Η φυσικοθεραπεία αποτελεί σημαντικό κομμάτι τόσο στην πρόληψη, αλλά και στην αντιμετώπιση ενός τραυματισμού. Ο φυσικοθεραπευτής θα πρέπει να είναι σε θέση να χτίσει μια σχέση εμπιστοσύνης με τον αθλητή, με τον ασθενή του, να είναι σε θέση να θέσει τους σωστούς θεραπευτικούς στόχους και να βρει τρόπους για να τους επιτύχει, καθώς επίσης και να δημιουργήσει ένα εξατομικευμένο αλλά και ρεαλιστικό πρόγραμμα αποκατάστασης. Κλείνοντας, θα ήθελα να τονίσω ότι η πρόληψη είναι πάντα η καλύτερη θεραπεία. Ο φυσικοθεραπευτής βρίσκεται πάντα δίπλα στον ασθενή για οποιοδήποτε απορία εκείνος έχει και μην ξεχνάμε ότι όλοι μπορεί να είμαστε διαφορετικοί, αλλά είμαστε ίσοι.